Βρισκόμαστε στο εινοπείο του κυρίου Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ, σε μια πολύ όμορφη διαδικασία που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, αφού όλα τα σταφύλια που τη βλέπουμε, κύριε Χατζη Εμμανουήλ, είναι απλωμένα. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια, τι ακριβώς γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει τα σταφύλια και αυτό γίνεται στο τέλος του τρίγου, όπου τα αφήνουμε για να βγάλει και άλλους βαθμούς όσο μπορούμε πάνω στα μπέλη. Αλλά επειδή δεν θα πάει τόσο πάνω που θέλουμε, τα κόβουμε για να λιαστούν και να φύγουν τα υγρά και να μείνει η γλυκύτητα που θα μας δώσει το βαθμό που θέλουμε γύρω στους 18 μέχρι να σταφιδιάσει. Εδώ δηλαδή και είναι με φυσικό τρόπο. Φυσικό έτσι. Τρόπο και παραμένουν περίπου 18 με 10 μέρες και τα παρακολουθά μέχρι να φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Και στη συνέχεια τα μαζεύουμε και γίνεται η διαδικασία του τρίγου. Από αυτό το σταφύλι που βλέπουμε εδώ δίπλα μας παράγεται το γλυκό κρασί, ναι, Χατζη Εμμανουήλ. Το λιαστό κρασί, το λεγόμενο νάμα που το χρησιμοποιούν μετά το φαγητό σαν ντιζέρ και ακόμα και στις εκκλησίες, Θεία Κοινωνία. Τα άλλα κρασιά που υπάρχουν εδώ στο εινοπείο σας, τόσο το λευκό όσο και το ροζέ, το οποίο είναι εξαιρετικά, απαιτείται μια άλλη διαδικασία για αυτά, ξεχωριστή από αυτήν που βλέπουμε εδώ? Ναι, εντελώς ξεχωριστή είναι. Τα λευκά ξεκινάμε πρώτα γιατί θέλουμε λίγο χαμηλό βαθμά, από 12-12,5. Δεν τα φέρνουμε εδώ, τα πάμε κατευθείαν στον τρίγο και παίρνουμε τον πρόωρο μούστο και έχει μια άλλη διαδικασία. Τα κόκκινα θα πάνε λίγο πιο μετά, που θέλουμε λίγο παραπάνω βαθμούς, 13 με 13,5, όπου και εκεί θα πάει στον οποίο και θα γίνει και από εκεί άλλη διαδικασία εινοποίησης. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την φετινή σεζόν, πώς κινήθηκε το εινοποιείο όσον αφορά την παραγωγή αλλά και τις πωλήσεις που είχε και γενικότερα πώς βλέπετε εδώ τα τοπικά μας προϊόντα. Εγώ θα παρατηρούσα ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια βελτίωση και των εγκαταστάσεων και σε άλλους συμπατριώτες μας, αλλά γενικότερα και η ποιότητα του κρασιού εδώ στην ΚΟ και των άλλων προϊόντων είναι πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Όσο για την παραγωγή τη δικιά μας, πήγαμε καλά. Και στην παραγωγή του αμπελιού και στην εινοποίηση. Και στη συνέχεια και το καλοκαίρι εδώ με τους ξένους είχαμε καλή επισκεπτικότητα. Οι πωλήσεις πήγανε νομίζω καλά και τα τοπικά προϊόντα ανεβαίνουν. Τα αναζητά ο κόσμος και υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον σιγά σιγά που γίνονται και άλλη παραγωγή και όσο να είναι γίνεται πιο γνωστό το προϊόν της ΚΟ και τα υπόλοιπα προϊόντα, το κρασί και τα άλλα, τα τοπικά προϊόντα. Το κρασί Χατζη Εμμανουήλ βραβεύτηκε ξανά πρόσφατα, αλλά έχει και άλλα στην συλλογή του και άλλα βραβεία. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό και ποιο θα είναι το μέλλον? Εντάξει, είχαμε μια διάκριση στη Λιόν με το λευκό κρασί, όπου στείλαμε κάποια δείγματα και μας βραβεύσανε για το λευκό που είναι με τη μαλακουζιά και το ασύρτικο. Εντάξει, είναι κάποια ικανοποίηση μετά από τόση δουλειά που κάνουμε και προσπάθεια. Σου δώνει άλλο κουράγιο για τη συνέχεια και την καλύτερη προσπάθεια του εινού που κάνουμε. Η στόχη σας γενικότερα για το μέλλον ποιοι είναι, για τον εινοποιείο? Τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω που θα θέλετε εσείς ακόμη να πετύχετε? Κοίταξε, ο στόχος κάθε χρόνο να βγάζουμε ποιοτικά, να μένει ο κόσμος ευχαρισμένος όπως μέχρι τώρα. Ο στόχος μπορεί να γίνει μια καινούργια επέκταση αμπελώνων με κάποιες καινούργιες ποικιλίες. Να βγάλουμε κάποια άλλα καινούργια είδη. Έχεις στο μυαλό σας δηλαδή και κάποια καινούργια πρόταση? Ναι, κάποια καινούργιες ποικιλίες. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και επίσης ευχαριστώ.